Λοιπόν, τα είχαμε πει πριν, έχουμε απαρτία, είναι παρόν και ο Δήμαρχος, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ό,τι ανακοινώσεις, ερωτήσεις και τέτοια, είπαμε ότι θα τα βάλουμε σε αυτό το πρακτικό και ξεκινάμε βασικά από αυτά. Εγώ, σαν έχω κάτι ανακοινώσεις να σας κάνω, αύριο το βράδυ είναι πρόγραμμα ιερών ακολουθιών εκδηλώσεων στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Βελβεντού. Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, στις 5 είναι Μέγας Ισπερινός και το Σάββατο Θεία Λειτουργία στο Βελβεντό. Εν Ολύμπου. Εν Ολύμπου, ναι. Έχεις δίκιο, Νίκο, ναι. Λοιπόν, Μορφωτικός Σύλλογος Ροδίτη, πρόσκληση για πίτα το Σάββατο 23 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, στην αίθουσα του Συλλόγου μας, δεν τα διαβάζω όλα έτσι να μην είναι. Πρόσκληση το Καπί Βελβεντού 24 Ιανουαρίου, η μέρα Κυριακή στις 11:30 στο Καπί. Πείτε και εκεί. Άμα δεν μας πιέσει ζάχαρο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω... Όχι, να καλώ. Όχι τώρα. Δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα μας θέλουν. Λοιπόν. Σήμερα παρακαλώ λίγα η προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοινοποίηση σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Έτσι. Μην έχουμε. Δεν έχουν τον πρόεδρο αυτό που λέτε. Πήγα λίγο παραπέρα. Καλά κάνεις, να πας. Ρητορική ερώτηση. Λοιπόν, πήρε ποτέ πρόσκληση. Εσύ, Ελλήνων Συνέλευση Σερβίων, προς κάθε ενδιαφερόμενο. Από Ελλήνων Συνέλευση, εσύ Σερβίων, αριθμός πρωτοκόλλου 06, ομιλία ενημέρωση. Αγαπητοί συνέλληνες, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σερβίων θα πραγματοποιηθεί ομιλία ενημέρωση των πολιτών όλου του Δήμου Σερβίων με θέμα οριστικό ξεχρέωμα του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους μέσω του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Στην ομιλία ενημέρωση θα αναλυθούν οι τρόποι για το οριστικό ξεχρέωμα των πολιτών από τράπεζες, από ασφαλιστικά ταμεία, από δημόσιο, έμφυα φόρ και τα λοιπά και δημόσιο χρέος, κατά κεφαλή αναλογούν ποσών και δημόσιο χρέος. Η προσέλευση όλων μας είναι απαραίτητη, γιατί ήρθε η ώρα εμείς οι Έλληνες να ξεχρεώσουμε οριστικά την Ελλάδα μας και ο καθένας μας πρέπει να ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματά του επί της εθνικής μας περιουσίας. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Αρτέμις Σόρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με τιμή ο πρόεδρος Αλέξανδρος Ποντίκης. Ναι. Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποίηση σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους είναι με αριθμό πρωτοκόλλου. Εντάξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, συντηρητικά να τα αφήσετε. Λοιπόν, ενημέρωση από τους αντιδημάρχους. Μην ενημερωστώ να κάνω εγώ. Σχετικά με ένα χαρτί που ήρθε χθες, 21, είναι από τη ΔΕΗ.
Σας γνωρίζουμε ότι εξυπηρώνεις μεσοφιλίες από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στις παροχές που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις του Δήμου Σερβίων Βερβεντού το μήνα Δεκέμβρη του 2015 ανέβουν στο ποσό 1.244.523,99. Κατόπιν των ανωτέρων, σας καλούμε όπως μέχρι 31/1/2016 εξοφλήσετε το χρέος σας ή να προβείτε με αίτησή σας σε διακανονισμό της πιο πάνω φυλής σας με την προϋπόθεση ότι θα φροντίσετε να εξοφληθείτε εγκαίρωση τους τρέχοντες λογαριασμούς από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση που έως την ως άνω προθεσμία δεν έχετε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σας έναντι της ΔΕΗ, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στην απενεργοποίηση των μετρητών στις παροχές που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις του Δήμου σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα διακοπών. Κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα στο άρθρο 39 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο χρέος πάλι του Δήμου προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα που έχουν. Κάνοντας, δεν ξέρω για το σώμα τι θα κάνει. Εγώ ξέρω ότι. Λοιπόν, αυτό προς ενημέρωση. Πόσο είναι, πανέλαβε, μια φορά το ποσό. Είναι 1.244.523,99, αλλά εδώ μέσα έχουμε γύρω στις 400-450.000. Δεν έχει έρθει ακόμα. 450. Πώς είναι η καθάριση, 600. 600. Επομένως και η Δήμαρχη σου στείλει μέρος είναι ότι. 600. Άλλο να διαβάζεις ένα 240 και άλλο να διαβάζεις 640. Τα 600 όμως κύριε Κωνσταντού που είναι και 600. Ναι, συμφωνώ με τη σου. Αλλά το ένα 240 είναι δυσθεώρητο. Το 640 γιατί έπρεπε να πέσουν και εδώ. Η ΔΕΗ μας έστειλε το κάτι με βάση το παίκι. Αλλά δεν έκανε τον συμψηφισμό όπως κάνει κάτι τέλος της χρονιάς. Άρα το πραγματικό είναι 640. Μεγάλο το βέβαια. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε ανάλυση από πού προέρχονται αυτές οι οφειλές. Υπάρχει ανάλυση, υπάρχει. Υπάρχει. Μπορούμε να έχουμε ενημέρωση. Ο Πιτένης τον προέρχεται. Γιώργο, ο Πιτένης έχει αναλυτική ενημέρωση, αλλά κάθε μήνα παίρνει 25.000. Περίπου. Είναι γνωστό, είναι 25.000 κάθε μήνα. Και προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα. Κύριε Στέτος. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εγώ θέλω να κάνω μια ενημέρωση. Χθες είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον Υπουργό τον κύριο Τσιρόνη για το πράσινο χωριό. Δεν ξέρω αν θα είμαι δυσάρεστος, όχι εγώ, αλλά αυτά που μας είπαν στο Υπουργείο. Νομίζω ότι η ιστορία για το χωριό, δεν θέλω να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει η τελική απάντηση θα δοθεί την επόμενη Τετάρτη, νομίζω ότι έχει τελειώσει οριστικά. Από τα 37 εκατομμύρια που ξεκίνησε η ιστορία του πρόγραμμα όλο, και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε κατέβει και με τον Δήμαρχο, είχαμε καταλήξει ότι τα λεφτά που είχαν βρεθεί για όλο το πρόγραμμα ήταν 13 εκατομμύρια. Είχαμε συμφωνήσει τότε ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να βρεθούν άλλα 10 εκατομμύρια, στο σύνολο δηλαδή 10 και 13, 23 εκατομμύρια. Δηλαδή θα κάναμε κάποιες εκπτώσεις σε κάποια υποέργα και οι 7 οι Δήμοι που είχαν πάρει, να το πω, προέγκριση. Είχε συμφωνηθεί και τότε με το Υπουργείο και σε αυτήν τη συνάντηση που κάναμε χθες ότι θα δινόταν η οριστική απάντηση. Αυτό που μας είπαν οι υπηρεσιακοί είπαν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα κάποια στιγμή στο τραπέζι υπόθηκε ότι θα πρέπει να μπουν οι περιφέρειες στο παιχνίδι, αλλά όπως ξέρετε καλά και εσείς κύριε Κωνσταντόπουλε, ο Δήμαρχος και ο Μίλτος που το έτρεχε και το θέμα, ότι οι τρεις ειδήνες από τους 7 δεν είχαν πιο πολλά ιδιωτικά έργα. Δεν θα μπορούσε να, μπορεί να μεσολαβήσει η περιφέρεια. Αυτό το βγάλαμε μετά απ' έξω. Αυτό που τους είπαμε εμείς από την πλευρά μας και προσωπικά εγώ είπα ότι τουλάχιστον θα μπορούσαμε να βρούμε άλλα 7 εκατομμύρια στο σύνολο 20-21 και να κόψουμε και από εκεί τι μπορούσαμε να κόψουμε και να προχωρήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουμε, είπαμε ότι την επόμενη Τετάρτη θα κατέβει ο Δήμαρχος Σερών που εκπροσωπεί και τους 7 Δήμους, τουλάχιστον να μας πούν οριστικά αν είναι διατεθειμένοι να το συνεχίσουν το πρόγραμμα ή να πούμε οριστικά ότι χάθηκε. Αυτά έχω να πω. Μια λεπτομέρεια, όλη αυτή η ανακατασκευή του προγράμματος έγινε γιατί θέλουν να εντάξουν στο πρόγραμμα αυτό δύο κοινότητες από την περιοχή του Πρωθυπουργού μας. Και γι' αυτό ανακατεύθηκε όλο το καζάνι και αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Εγώ την προηγούμενη φορά το είπα στον Υπουργό ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει
Μικρή είναι η επικίνδυνη πίτα, μεγαλώνουν τα κομμάτια και στο κάτω-κάτω, αν δεν έχουν σκοπό να το περπατήσουν, επειδή εμείς είχαμε υποσχεθεί στους κατοίκους ότι θα γίνει κάτι και οι άνθρωποι βάλαν κάποια έξοδα να φροντίσουν να μας αποζημιώσουν. Αλλά δεν το βλέπω να περπατάει. Σήμερα με τον Περιφέρεια του Καρυπίου που κουβεντιάσαμε, ήρθαμε σε επαφή με παράγοντες του Υπουργείου, αλλά μίλησα τόσο μουδιασμένα που φαίνεται ότι δεν βλέπω να... Θα το μίλησα να το παλέψουμε μέχρι τέλος, αλλά οι προδιαγραφές είναι λίγο οδυσσίωνες. Θέλει κανείς άλλος να ενημερώσει το σώμα, μισό λεπτό και θα κάνει τις ερωτήσεις. Αυτό μετά, αυτό που είπε. Μετά, Βασίλη, όχι, 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 το θέμα που είπε ο κύριος Τέτος, η ερώτηση είναι άλλο πράγμα. Αυτό. Έλα, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν μπορώ να πω πολλά δημόσια, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να σας τα πω. Ο Δήμαρχος Σερών εκπροσωπεί το Δήμο, δεν εκπροσωπεί κανέναν άλλο. Όταν εμείς με τα Φάρσαλα ενταχθήκαμε, μάλλον πήραμε προτεραιότητα από τους δεύτερους, γιατί ήμασταν πιο προχωρημένους από τους άλλους, είναι γιατί είχαμε δει δύο τόπους στον Υπουργό, είχαμε δει γενικούς γραμματείς, ο Υπουργός Καλαφάτης, μέσω γνωστών, ο Δακής, όλοι οι υπουργοί, οι βουλευτές του νομού, πήγαν και πήρησαν. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν σας εκπροσωπεί ο Δήμαρχος Σερών. Καλός και φίλος είναι, αλλά δεν μας εκπροσωπεί ο Δήμαρχος Σερών. Μας εκπροσωπεί ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Μες κύριε Δήμαρχε, πάρτε τον Περιφερειάρχη. Πάρτε και τις βουλευτές. Πάρτε και τις βουλευτές. Εντάξει, εγώ λέω ως τελευταία που σκηγεί τίποτα. Πάρτε τις βουλευτές του νομού. Πάμε μόνο του Τζιρόνι, κοιτάξτε να δείτε τα παιχνίδια, τα αφήστε, θα σας καταγγείλουμε. Αυτοί φοβούνται μόνο αυτό. Το Πρωθυπουργό, αν θέλει να κάνει, σε μια δεύτερη τώρα δηλαδή, να ξαναβγάλει μια προκήρυξη και ξαναβγάλει τα χωριά του. Άμα θέλει. Γιατί πρέπει αυτό να μην γίνουν τα δυο. Έχουν μπει πολύ καλά, είπατε, έχουν μπει όλοι οι Δήμοι σε έξοδα. Και μεγάλα έξοδα, δεν είναι λίγα λεφτά. Δηλαδή ο Δήμος λοιπόν πρέπει να εξόδεψε μόνο για μελέτες γύρω στις 60.000, πριν 60.000, αν θυμάμαι καλά. Και χώρια οι κάτοικοι τακτοποιήσει τόσο σπιτιών κτλ. Δεν μπορεί να το περνάνε έτσι. Είχαμε την έγγραφη δέσμευση για προένταξη. Υπάρχει, δεν είναι μυρτό. Είχαμε την έγγραφη δέσμευση για προένταξη. Προένταξη σημαίνει ότι φτάνει στο τελευταίο στάδιο. Μπορεί να μην το εντάσσουν. Επειδή άλλαξε η κυβέρνηση, υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Και επειδή άλλαξε ο υπουργός. Εγώ νομίζω ότι την άλλη φορά θα πρέπει να είμαστε σκληροί απέναντι του. Θα πρέπει να καταλάβει και ο υπουργός του Τσιρότη ότι δεν μπορεί να φέρεται έτσι. Να πω κάτι στον υπουργό. Λοιπόν, κάποια στιγμή όταν τελείωσε η συνάντηση, ήμασταν τρεις δήμαρχοι, τρεις αντιδήμαρχοι και οι εντεταμένοι σύμβουλοι, εν πάση περιπτώσει τεχνικοί σύμβουλοι των δημάρχων. Και η υπηρεσιακή του Υπουργείου. Τους έβγαλε όλους έξω ο κύριος Ανδρέου, που είναι ο ιδιαίτερος του Υπουργού του Τσιρόνι, ο οποίος προέρχεται από τους οικολόγους πράσινους και το έργο είναι καθαρά οικολογικό, έτσι. Είναι. Μπράβο. Τους έβγαλε όλους και μείναμε μόνο εμείς και μας είπε ξεκάθαρα αυτό που λες τώρα εσύ, ότι θα πρέπει να πιέσετε πολιτικά. Το θέμα είναι ότι άλλαξαν τρεις κυβερνήσεις από τον Βασίλη. Γι' αυτό είπαμε ότι μας δώσανε το δέλο. Δεν το έφεξε ότι μπορεί να πάρει και ο Δήμαρχος ή και οι υπόλοιποι 7. Απλώς εμείς που συζητήσαμε, επειδή εκπροσωπούσε τους 7 Δήμους ο Δήμαρχος Τσιρόνι, απλώς θα πάρει να του πει το τελικό ναι ή όχι. Όχι, ο Τσιρόνις. Δεν είναι όχι. Αυτό εγώ σας λέω, είπα πολλά, δεν μπορώ να πω. Ό,τι καταφέραμε είναι πολιτικές πιέσεις. Δεν είναι επειδή ήμασταν όμορφοι. Μας δώσανε το χωριό επειδή ήμασταν όμορφοι. Επειδή κινητοποιήσαμε όλο το σύστημα και πρέπει να το προέταξε έστω. Πολιτική βούληση. Αν θέλει να το προχωρήσει, να το προχωρήσει. Αν θέλει. Έτσι μου το ξηγώ. Ωραία. Είστε και όμορφο, Βασιλή. Εντάξει. Αλλά όχι στον Υπουργό. Κύριε Σέρμαντο, θέλω να ρωτήσω επ' αυτού ότι το πρόγραμμα ήταν συνολικά 27 εκατομμύρια. 37 εκατομμύρια. Και είπες ότι έμειναν τα 13. 13 όμως το ταμείο που θυμάμαι. Υπάρχουν 13, ναι. Υπάρχουν 13. Λοιπόν, λένε ότι έχουν. Τα υπόλοιπα τα χρήματα, εγώ από ό,τι θυμάμαι, την άλλη φορά που είχαμε συζητήσει το θέμα, είχαμε πει ότι ο προηγούμενος υπουργός του ΙΠΕΚΑ, λοιπόν, ουσιαστικά χρησιμοποίησε τα χρήματα αλλού,
επί προηγούμενων κυβερνήσεων και δεν, και δεν έδωσε χρήματα καθόλου για αυτό το πρόγραμμα. Ότι αυτά τα λεπτά που προορίζονταν τα 37 εκατομμύρια τα χρησιμοποίησαν αλλού. Συγκεκριμένα νομίζω ο Μανιάτης ήταν, ποιος ήταν. Λοιπόν, ποιος ήταν τελευταία. Ο Μανιάτης δεν ήταν. Ο Μανιάτης νομίζω ήταν. Ο Μανιάτης. Ο Μανιάτης ήταν τελευταίος. Λοιπόν, άρα το ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί αυτά τα λεφτά ήταν στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σε αυτό που τελείωσε. Εάν δεν υπάρχουν τα λεφτά, δεν ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί βλέπω τώρα και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Κωνσταντόπουλο ότι κάποιους σαφείς επιθέσεις, ας πούμε, απέναντι ότι αυτά τα λεφτά εμείς παλέψαμε και τα κερδίσαμε, ναι, παλεύτηκε πράγματι, εδώ υπάρχει δίκιο ότι προεγκρίθηκε το έργο, προέγκριση, αλλά είπαμε, από την προέγκριση μέχρι την κατασκευή υπάρχουν πολλά στάδια. Η προέγκριση δεν είναι τελικό στάδιο. Ούτε κατασκευή είναι η προέγκριση. Άρα τα λεφτά παγώθηκαν εκείνη την περίοδο. Δεύτερον, είπε κάποιο δήμαρχος εδώ πέρα, αν ισχύει ότι θέλει να πάρει τα λεφτά ο Πρωθυπουργός και να τα δώσει σε δυο δικά του χωριά, να πούμε και να το καταγγείλουμε, αν είναι. Αν όμως είναι απλά επειδή άκουσε, παρακαλώ πολύ να είναι προσεκτικός στα λεγόμενά του. Αλλιώς να βγούμε να το καταγγείλουμε ότι ο Πρωθυπουργός παίρνει τα λεφτά και τα βάζει σε δυο χωριά δικά του. Δεν μπορεί να λέμε δηλαδή μόνο αυτά που έμειναν θα τα πάρει, θα πάρει στα αυτά και να παραζόμαστε εμείς από τις ευθύνες που έχουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν. Είναι επίσημη εισήγηση, υπόθηκε μπροστά σε 15 δημάρχους και τόσους παράγοντες. Δήμαρχε, πρέπει την εισήγηση να το καταγγείλουμε. Να το καταγγείλουμε αυτό. Αν υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, μου συμπεριπτώρετε λίγο. Ήθελα να κάνω ξεκάθαρο στο σώμα. Δεν αναφέρω στον κύριο Λιάκο. Ότι εγώ αναφέρθηκα έτσι χωρίς να έχω καμιά αμοβή για την κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω υπουργό, δεν με ενδιαφέρει σε ποια κυβέρνηση ανήκει. Σας λέω πώς λειτουργεί το σύστημα. Και ότι για να το κερδίσουμε πρέπει να κινηθούμε έτσι. Αν ξέρετε ποιος τα έφαγε τα λεφτά και εγώ ξέρω τώρα την κυβέρνηση και η μία κυβέρνηση δεσμεύει την επόμενη και ο ένας υπουργός την επόμενη. Δεν μπορεί να αλλάζει τώρα έτσι κατά το δουλειόν. Και νομίζω ότι είπα κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να κινηθείτε. Λοιπόν, να πω πρώτα κάτι στο μικρόφωνο γι' αυτό και μετά πάλι εκτός μικροφώνου. Όσον αφορά γι' αυτό, Πολυδεύκη, στην προηγούμενη συνάντηση που κάναμε, οι ίδιοι υπηρεσιακοί στο διάδρομο μας λέγανε ότι θα ξανακάνουν προκήρυξη του μέτρου. Έτσι είχαν πει. Για να ξέρετε. Τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω που πήγαν τα λεφτά του υπουργείου. Την άλλη φορά όταν έκανε ενημέρωση, είπε ότι τα διέθεσαν. Ήταν αρχέ του χρόνου. Από ό,τι μα είπαν αυτοί. Τα διέθεσαν. Ωραία, από ό,τι μα είπαν αυτοί. Λοιπόν. Ουσιαστικά τα πήραν τα λεφτά. Λοιπόν, το δικό μικρόφωνο. Το τελευταίο που μα είπε ότι αύριο Παρασκευή θα έχουν συνάντηση με τον Σκουλέτη και με τον Φλαβουράδη για να μπορέσουν να πιέσουν σαν οικολόγοι πράσινοι ότι δεν πρέπει να χαθεί το μέτρο για να του το δώσουν. Δηλαδή, αν έργο ζήτησε λίγο Τσιρόνη, πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή, εκεί πάμε. Γι' αυτό θα μα πούν την άλλη. Δεν αφήνουμε μου φύγει και κυβέρνηση. Η καταρχήν είναι όλε οι κυβερνήσει απλεγμένε. Ωραία. Ο κύριο Γεωργιακόπουλο. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Λιάκο. Δεν μπορούμε να φύγουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίο είναι αξιόπιστο. Διότι αφού έσκησε τα μνημόνια, τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε, κύριε Ζωρμαντή. Λοιπόν, καλώς ή κακώς όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή στην δεύτερη φορά, στη δεύτερη φορά που πήγαμε στην Αθήνα, μας παρουσιάστηκε ο πίνακας και εμείς και τα φάρσαλα είχαμε τη μεγαλύτερη τιμότητα. Το Υπουργείο, παρόλα τα λεφτά όποια είχε, και εγώ δεν θέλω να κάνω το Υπουργείο, δεν με νοιάζει ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, μπορούσε να προχωρήσει και να πει εσείς δύο πάτε προέγκριση και δημοκρατήστε. Τώρα τι έγινε, είχαμε καλώς ή κακώς 13 εκατομμύρια, δεν προχώρησε κανένα από τα 7 και δεν μπόρεσε κανένα από τα 7 να περάσει σαν γέφυρα στο επόμενο ΕΣΠΑ. Γιατί θα είχαμε όλοι προλάβει να τραβήξουμε έστω από το 15-20%, αν μας έπινε το και νωρίς, και θα περνούσαν και τα 7 γέφυρα. Με τα χρήματα του νέου. Πάντως θα δεν κάνας θα περνούσε. Το
Τα δικά μας θα μας έδιναν σε 2-3 μήνες από τη δημοκρατία. Αν μας έλεγαν πέρυσι τον Ιανουάριο προχωρήστε, την άνοιξη θα κάναμε τον διαγωνισμό και θα προχωρούσαν. Ή κάποια κομμάτια θα προχωρούσαν. Κάποια, μπορεί όχι όλες. Γιατί είχε διαφορετικά. Μην γίνεται η μόνη 15%. Όταν μας ζητήθηκε μετά το Σεπτέμβριο, το αρχές Οκτωβρίου, τι μπορεί ο καθένας να περικόψει, εγώ πήρα την ευθύνη και είπα το εξής. Επειδή η πρότασή μας είχε χαρακτηριστεί ιδίως πλήρης, θα κάνουμε μείωση του προϋπολογισμού που μας ζήτησε το Υπουργείο, αλλά δεν θα κόψουμε καμία δράση. Καμία. Και δεν κόψαμε καμία δράση. Μειώσαμε τον προϋπολογισμό από 4.960 πήγε γύρω στο 4.450, δηλαδή κατά 500.000, 10% ήταν. Κατηγορηθήκαμε ίσως γι' αυτό, γιατί κόψατε, όλοι οι άλλοι έκοψαν περισσότερο σε ποσοστό. Εμείς όμως η συνεργασία με τον. Και όλα αυτά έγιναν μέσα σε 48 ώρες. Δηλαδή μας ζήτησαν την Τετάρτη, Πέμπτη και τη Δευτέρα ξανά είχαμε έτοιμους τους νέους προϋπολογισμούς. Δεν δικαιούμασταν να πούμε ότι κόβουμε ένα κομμάτι του έργου για να γίνουμε πιο αριστεί. Επειδή υπήρχε πληρότητα στην πρόταση, κόψαμε μόνο ό,τι κοβόταν. Ό,τι μπορούσε να μειωθεί ο προϋπολογισμός με βάση τις τιμές αγοράς. Λοιπόν, και έτσι θα πρέπει να πάμε τώρα. Έκπτωση στο έργο δεν πρέπει να γίνει. Το μόνο που πρέπει να έχουμε κατά νου, και αυτό πρέπει να πω και εγώ κάτι εκτός του μικροφόνου, Πρόεδρε, είναι έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους έξι. Εάν μπορέσουμε να πούμε ή και να πείσουμε την περιφέρεια, να βάλει ένα ποσοστό, έτσι ώστε να πούμε στο Υπουργείο, εμείς έχουμε και συγχρηματοδότηση το 10% του έργου, επειδή και η περιφέρεια το πιστεύει. Ένα ποσοστό από το ΕΑΠ της περιφέρειας. Και μέχρι 15% μπορεί να συνεισφέρει. Εάν αυτό μπορεί να γίνει και το έχουμε εγγράφει από την περιφέρεια, θα μπορούμε να πάμε με τον Περιφερειάρχη και την πολιτική εκπροσώπηση του νομού και να πούμε, κοιτάξτε, το έργο είναι αυτό, θέλει όλη η περιοχή να το προχωρήσει, χρηματοδοτήστε το μεγαλύτερο ποσοστό και εμείς από τον πολιτικό χώρο, μέσω της περιφέρειας, προσθέτουμε άλλο 10-15%. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δοθούν το απέρασμα του μέσου σε επόμενο διάστημα, προτού να μαγείς όλους. Πάνω σε αυτό που είπε ο Πρόεδρε, επειδή υπόθηκε στο τραπέζι Μίλτο, αυτό δεν το θέλουν στο Υπουργείο. Δεν είναι, οι ΔΥΠ το θέλουν όλοι. Και μάλιστα είπαμε ότι θα πάμε να μιλήσουμε όλους με τις περιφέρειες. Αλλά δεν έχουν τοπικό χώρο. Εντάξει, είναι τα επιχειρησιακά του Νοτιού Αιγαίου, εκεί πέρα έχουμε δεν έχουν θέμα αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τους συζητήσαμε, δεν το θέλουν από το Υπουργείο. Δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα. Λοιπόν, λύσαν τα προβλήματα από τον αγωνισμό. Ο κύριος Κυριακίδης. Αλλά δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, η ΣΕΡΕΣ, η οποία έχει το σοβαρότερο πρόβλημα, είναι που γνάτισε το πρόγραμμα. Εγώ γι' αυτό το λέω. Ξέρω. Η ΣΕΡΕΣ δεν πρόκειται να γίνει. Ποτέ. Εντάξει, εντάξει, θα γίνει. Ο τύπος δεν λειτουργεί. Εγώ θα αναφερθώ γιατί παίρνω τον λόγο. Παίρνω τον λόγο γιατί επανέρχομαι στον συνδυασμό γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Συμβούλοι, αγαπητοί συνδημότες, για την ανατολή του νέου έθους, ανατέλει και μια νέα αυτοδιοικητική χρονιά, γεμάτη προσδοκίες, προκλήσεις και φυσικά ευθύνες. Ευθύνες συλλογικές, αλλά και ατομικές. Ευθύνες που οφείλουμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στα διάφορα μικρά και μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία του Δήμου μας. Ο στόχος είναι κοινός και μας υποχρεώνει συνεργασία, εγρήγορση και αποτελεσματικότητα. Εύχομαι με αγαθή συνείδηση και ειλικρινή διάθεση το νέο έτος να είναι αίσιο, ευτυχές και χαρούμενο. Όχι βέβαια κατά μαϊκό τρόπο, αλλά αν εμείς αρχίσουμε από σήμερα να γίνουμε καλύτερα από χθες. Γιατί δεν είναι τα πράγματα που μας κάνουν ευτυχείς, αλλά είμαστε εμείς που φτιάχνουμε τα πράγματα και βρίσκουμε την ευτυχία μας μέσα στην εκτέλεση του χρέους μας και στη βελτίωση του εαυτού μας. Ήρθε το νέο έτος να φέρει την ευτυχία στον καθένα προσωπικά, στις οικογένειές σας, στο Δήμο μας και σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
δώσει, αν μου δώσει και εμένα το δέντρο, θα σα μοιράσω από ένα αντίγραφο, θα σα το μοιράσω. Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Δήμος Ευβοίων δεν έπρεπε να εμπλέξει τους άλλους Δήμους. Με κάθε τρόπο έπρεπε αυτά τα δύο έργα να περάσουν στο επόμενο πρόγραμμα σαν έργα προτεραιότητας. Αν εγγραφόταν έτσι μέσα, θα δεσμευόταν οι προηγούμενοι, οπότε τα κονδύλια που έρχονται τώρα σε αυτό το, στο καινούριο ΕΣΠΑ, σε αυτό το μέτρο, θα προηγούνταν αυτά τα δύο έργα. Εκεί ξεκίνησε. Κακώς εμπλέχτηκαν οι άλλοι Δήμοι που ήταν ανέτοιμοι. Τώρα εμπλέχτηκαν, δεν φεύγουν από το παιχνίδι. Και θα το παλέψουν με κάθε τρόπο καθένα.